Η ενεργειακή κρίση, οι ελλείψεις οδηγούς και η μη εξεύρεση λύσης στο ζήτημα διάθεσης χώρου για την αναμονή των τουριστικών λεωφορείων πλησίων του αεροδρομίου Ηρακλείου και ένα τον κλάδο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, μια ανάσα πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Η ενεργειακή κρίση πτωμαστίζει. Η τεράστια αύξηση του πετρελαίου. Ζητάμε μια οικονομική ενίσχυση για την αύξηση του πετρελαίου, διότι ο αυτοαπασχολούμενος που έχει τα τουριστικά λεωφορεία δεν μπορεί να απορροφήσει αυτή την αύξηση. Το μεγάλο μας αγκάθι είναι το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μετά από δική μας πρόταση σε μια επιτροπή, σε μια επίσκεψη που κάναμε στον Πλιάκα Ευρεία Φορέων, κάναμε πρόταση να μας δοθεί το Ικάριο γήπεδο σαν χώρο αναμονής. Και σε εμάς, αλλά και στους υπαλλήλους του αεροδρομίου, να εξυπηρετηθούμε και οι δύο. Η πρόταση προχωράει, αλλά προχωράει με λίγο αργούς ρυθμούς. Υπάρχει ένα θέμα στην αλλαγή χρήσης του γηπέδου από το Υπουργείο Μεταφορών. Δυστυχώς στο ενεργειακό μπορεί να το μιλάμε, να το συζητάμε, να το κατανοούμε οι πάντες, να το κατανοεί η πολιτεία, αλλά δυστυχώς τα συναρμόδια Υπουργεία είναι μεγάλη πληγή. Ένα Υπουργείο που έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για μία πράξη πρέπει να ρωτήσει άλλα 9 Υπουργεία την άποψή τους. Ενώ αυτό είναι πολύ τραβηγμένο, ίσως να είναι και ένα μοντέλο για να μην μπορεί ποτέ καμία κυβέρνηση να δώσει αυτά που υπόσχεται. Στη διάρκεια της ετήσιας Γενικής του Συνέλευσης, παρουσία του Προέδρου της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας, ΦΕΤΧΑΤΑ, Λίσανδρου Τσιλίδη, τέθηκαν τα ζητήματα που τους απασχολούν, μεταξύ αυτών η έλλειψη νόμιμων χώρων και τη στάση λεωφορείων στο ΒΟΑΚ, ώστε οδηγοί να κάνουν παύση 45 λεπτών από την εργασία τους μετά από 4,5 ώρες στο τιμόνι. Πώς εμείς μπορούμε να τηρήσουμε αυτόν τον νόμο, δηλαδή την εισήγηση που κάνατε νόμο για το ελληνικό κράτος, όταν δεν υπάρχουν υποδομές? Αν πιάσουμε το ΒΟΑΚ από μία άκρη της Κρήτης έως την άλλη, δεν θα βρούμε τρία νόμιμα χωροθετημένα χώρους στάσης για να μπορεί το τουριστικό λεωφορείο να παρκάρει. Οπότε αναγκαζόμαστε και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν πρόστιμα σε έλεγχο των οργάνων. Έχουμε 800 τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη. Το μέγεθος των προστήμων που έπεσε είναι πάνω από 300.000 ευρώ. Θα κάνουμε το προσεχές διάστημα ένα ραντεβού με τον κύριο Χατζηδάκη, διότι είναι κάτι το οποίο είναι δίκαιο και σωστό. Εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές, να μην πληρώνουν τα προστήματα. Αν πάτε από Αθήνα Θεσσαλονίκη οδικώς, πού έχετε πάει? Έχετε δει πολλούς σταθμούς που έχουν να εξυπηρετούν αφενός για καύσιμα, αλλά και μαγαζιά δίπλα για εστίαση και ξεκούραση. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα σε ένα τέτοιο μεγάλο δρόμο να τα έχει, γιατί είναι πλέον ευρωπαϊκοί δρόμοι και προς την Πάτρα και προς Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Στην Κρήτη τα έργα δεν είχαν γίνει. Ο ΒΟΑΚ λοιπόν είναι ένα όνειρο πολλών χρόνων. Άρα εφόσον δεν υπάρχει ο χώρος, γιατί ο νομοθέτης δεν θέλει να καταλάβει ότι μπορεί αυτό να το κάνει χωρίς να είναι επιβαρυντικό για αυτόν που δεν μπορεί να το υλοποιήσει και η πολιτεία το απαξιώνει? Παράλληλα, ο κ. Τσιλίδης έκανε λόγο για αδικία στο ζήτημα του ορίου ηλικίας των 27 ετών, με το οποίο αποσύρονται τα τουριστικά λεωφορεία. Λέει το Υπουργείο ότι όποιος λεωφορείο κλείσει 27 χρόνια πρέπει να αποσύρεται. Ναι, αποσύρεται από το τουριστικό λεωφορείο, αλλά γίνεται μεταφορικό έργο για κάποιους άλλους ιδιώτες που το χρησιμοποιούν. Άρα δεν είναι ακατάλληλο το αυτοκίνητο. Είναι μια λογική η οποία είναι καταστροφική.